επιστρέφουμε σύντομα, νομίζω, όπως προσκεφήκαμε. Ένα. Και πάμε σε μία ερώτηση, παύλα ιστορική ή αναδρομή. Πριν συνεχίσεις, να πω ότι εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Έτσι, σημείωση. Γυρνάμε πίσω στις 2 Ιουνίου, στην εκπομπή που είχαμε κάνει με τον αντιδήμαρχο τότε τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Ζαβό. Ναι. Και σχετικά με αυτό αναφέρεται. Στην εκπομπή σας με τον κύριο Ζαβό στις 2 του 2020, είχε υποθεί από τον ίδιο πώς, αυτολεξί, τα έργα Αιγαίου κράτητος πάνε πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά γίνεται ένα κόσμημα. Το έργο της Εφέσου θα ολοκληρωθεί περίπου σε 4 μήνες και μετά θα μεταφερθούμε στην Αιγαίου και αργότερα στην Κράτητος. Τι γίνεται τελικά? Η ημερομηνία εκπομπής που είχαμε μάθει το τετράμινο που θα τέλειωνε η Εφέσου, 2 έκτου του 2020. Σήμερα έχουμε 9 Δευτέρου 2021. Μετράμε 8 μήνες. Προς το παρόν. Double score. Double score και το βλέπω εύκολα τρίπλ. Πρόσφατα κιόλας πέρασα εγώ από την περιοχή και μου παραπονέθηκαν. Μου λέει πώς κατάφερες και πάρκαρες εδώ πέρα για να έρθεις να με δεις. Γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εξκαφείς, μπλντόζες το ένα το άλλο, χώματα από εδώ, κλειστή δρόμη, κλειστό στενό το ένα, ανοιχτό το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Όπως απαντήσαμε και σε άλλα ερωτήματα και νομίζω με τους συγκεκριμένους ηθήνοντες η απάντηση αυτή ταιριάζει στα πάντα. Πριν συνεχίσεις να σε διακόψω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο κύριος Ζαβός αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Ας πούμε ότι λογοδοτεί ο κύριος Δημάκης. Ναι, ως γιατί νέος αντιδήμαρχος. Σαν θέση, τουλάχιστον στο job description ή στο οργανόγραμμα, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι μόνο έτσι, τεχνικών έργων ή υπηρεσιών ή όπως θέλετε πείτε το. Ήθελα λοιπόν να πω ότι στους συγκεκριμένους ηθήνοντες σε όλα τα ερωτήματα ταιριάζει η εξής απάντηση. Δεν έχουμε ιδέα. Πιθανώς ούτε οι ίδιοι να μην έχουν ιδέα. Δηλαδή, μας είπανε σε 4 μήνες. Οι 4 μήνες γίνανε 8. Οι 8 εύκολα θα γίνουν 12. Έτσι όπως πάει το έργο τουλάχιστον. Και ήταν αλήθεια ότι στην αρχή πήγαινε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Πήγαινε γρήγορα. Λέγαμε μπράβο και η Εφέσου θα γίνει, θα προχωρήσουμε και Αιγαίου Κράτητος. Ακόμα προχωράμε. Κάποια στιγμή έγινε τεράστια κοιλιά. Το για μένα να σου πω κάτι, το πιο ανησυχητικό είναι ότι άντε πες θα εξηγήσω την καθυστέρηση, αλλά πώς θα την εξηγήσω. Αυτοί τώρα πιθανώς σκέφτονται ήδη τις επόμενες εκλογές. Οπότε σου λέει θα το τρενάρουμε, θα κόψουμε την κορδέλα λίγο πριν τις εκλογές. Ουάου, μπράβο. Δηλαδή, θεωρώ ότι η καθυστέρηση ίσως και να είναι και να έχει και κάποιο λόγο. Τώρα αυτό όποιος θέλει το κρίνει θετικό, όποιος θέλει το κρίνει όπως είναι. Ανούσιο. Το ζήτημα είναι για τον κόσμο τι γίνεται και η ταλαιπωρία και όλα αυτά. Και επίσης το άλλο επικίνδυνο σημείο είναι ότι ανοιγοκλίνουν τους δρόμους, την Εφέσου ειδικά, την ανοιγοκλίνουν χωρίς να υπάρχει κάποια ειδοποίηση, ενημέρωση κτλ. Και βλέπεις πολλές φορές κάτι που γινόταν και τότε, σταμάτησε κάποια στιγμή να γίνεται και τώρα πάλι γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πας να στρίψεις από τη Βενιζέλου αριστερά στην Εφέσου ή δεξιά άμα έρχεσαι από τον νέο κόσμο. Και ξαφνικά στα 10-20 μέτρα έχει η πινακίδα ότι είναι κλειστή. Και δεν ξέρεις μέχρι το τέλος δεν πας ποτέ. Δεν πας, ναι. Αυτό προκαλεί μποτιλιάρισμα, προκαλεί συμφόρηση σε στενά, προκαλεί ατυχήματα γιατί κάποιος που δεν το ξέρει και θα το δει τελευταία στιγμή δεν θα ξέρει τι να κάνει, θα πανικοβληθεί. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί εκεί έξω είναι expert. Έτσι, προκαλεί τέλος πάντων αλυσιδωτά προβλήματα. Το θέμα είναι να τελειώσει το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και να σταματήσει να ταλαιπωρεί το κόσμος.
Γιατί δεν αξίζει να ταλαιπωρείται ο κόσμος, δεν νομίζω θα φέρει το αποτέλεσμα της κορδέλας που περιμένουν. Πάμε, επόμενο. Πάμε, επόμενο. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τα έργα, τα έργα που έχουν deadline, χρονοδιάγραμμα και είναι μέσα, ποτέ, πάμε στο Αρτάκης. Εδώ μας ρωτάει ο... Στα... Ναι, καλή σημείωση. Εδώ ρωτάει ο φίλος, με το Αρτάκης τι γίνεται ρε παιδιά, κάθε μήνα αναβολές, θα δούμε ποτέ γήπεδο. Βλέπω αισιόδοξο αυτό το κάθε μήνα αναβολές. Κάθε πολύ παραπάνω. Κάθε πότε έχουμε νέα. Φίλτατε την απάντηση, την έδωσες. Θα δούμε ποτέ γήπεδο. Ποτέ. Την έδωσες μόνος σου. Κοίταξε. Είναι ένα έργο, υποτίθεται, που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει δεσμευτεί ούκο λίγες φορές ο Δήμαρχος και δημόσια με τοποθετήσεις του. Ότι ναι, αυτό το έργο τον άλλο μήνα παίρνει την απόφαση και κλείνει. Να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο ο σχεδιασμός του έχει ξεκινήσει επί Σγουρού, νομάρχη, περιφερειάρχη, με συγχωρείτε. Χρονολογία, θυμάσαι, 2000... Άστο, 2000 κλάφτα. Ο Σγουρός ήταν πριν τη Δούρου. Πέρασε η θητεία της Δούρου, δεν έγινε τίποτα. Το μοναδικό που έγινε στο τέλος της θητείας της Δούρου ήταν που γκρεμίστηκε. Ναι. Τον γκρέμισε ο Δήμαρχος λίγο καιρό πριν τις εκλογές, υποσχόμενος ότι θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο για ένα σύγχρονο στολίδι. Από τότε έχουν περάσει άλλα 2 χρόνια που δεν έχει κουνηθεί πετραδάκι. Δεν έχει κουνηθεί πετραδάκι από εργολάβους. Αλλιώς ναι. Εκεί πέρα γίνονται... Εντάξει, εκεί πέρα έχει γίνει ένας σκουπιδότοπος. Έχει γίνει ένα... Έχει γίνει στέκι για ναρκωμανείς. Ναι, ναι, τοξικών κλπ. Έχουμε δει πολλά πράγματα. Εντάξει, βαλτώνει πάρα πολύ. Ναι, δυστυχώς. Έχει γίνει έτσι ένα κακό υγειονομικά σημείο για την πόλη και για τη γειτονιά. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν δείχνει να γίνεται κάτι. Να πούμε ότι το μοναδικό ενδιαφέρον στην πόλη είναι από τους πάνθυρες, οι οποίοι έχουν κάνει αρκετές φορές κάποιες έτσι τύπου πορείες. Έχουν ρίξει φεϊβολάν, έχουν κρεμάσει πανό. Να πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον. Το μόνο. Το μόνο, ναι. Δεν ξέρουμε να απαντήσουμε εμείς τώρα πια πότε θα ξεκινήσει κάτι και τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις. Και γιατί όπως λέει εδώ και ο φίλος μας, κάθε μήνα, εντάξει το λέει πολύ επίκως, παίρνουμε αναβολές. Υποτίθεται, σας ξαναλέω, ότι αυτό το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά δεν ξέρουμε, μένει να δούμε. Πάντως, πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση, θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, την περίοδο που έχουμε κορονοϊό, είμαστε κλεισμένοι μέσα. Τα έργα, γιατί δεν προχωράνε. Γενικότερα και πουθενά. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ο κόσμος έξω θεωρητικά είναι περιορισμένος. Γιατί δεν ευνοεί αυτή η κατάσταση να ολοκληρωθούν περισσότερα έργα. Γιατί βλέπουμε περισσότερες αναβολές. Όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι επίσης κάτι ανεξήγητο. Δηλαδή θα ήταν, είναι ιδανική ευκαιρία. Και εγώ αυτό θεωρώ, γι' αυτό έχω την απορία αυτή. Να κλείνανε τα έργα. Να κλείναν τα προβλήματα όλα. Όπως είδαμε ότι το πάρκο των σκύλων που δημιουργήθηκε και είναι και πολύ ωραίο, ναι, πάνω στη Δεξαμενή, είχε πάρει αναβολή λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, εγώ θα φανώ κακός και θα σου πω ότι εάν το κάνανε αυτό, δεν θα είχαν σε τι να κόψουν κορδέλα πριν τις εκλογές για να ζητήσουν ψήφους.
Είναι απλό. Είναι λογική αυτή. Όχι, δεν είναι λογική. Είναι η λογική των politics, όμως είναι η λογική δική τους. Το θέμα είναι κατά πόσο ο κόσμος θα συνεχίσει να το δέχεται αυτό. Γιατί, πριν 30 χρόνια το δεχόταν ο κόσμος. Πριν 20 χρόνια το δεχόταν ο κόσμος. Πριν 10 χρόνια, κακός μεν, πριν 10 χρόνια, το δεχότανε. Αλλά πόσο πια, δηλαδή, είναι επαναλαμβανόμενο το έγκλημα, ας πούμε, και νομίζω πραγματικά, άμα ισχύει κάτι τέτοιο, είναι να προχωράμε όλοι με μια ταμπέλα, λυπάμαι. Τι να... Τέλος πάντων, πάμε, γιατί μας πιέζει για χρόνο, πρέπει να γυρίσουμε και σπίτια μας. Ναι, έχουμε και... Πάμε, δικιά μου τελευταία. Γιατί η αστυνομία στην πλατεία κάνει μόνο βόλτες? Μόνο με καφέδες τους βλέπουμε, χωρίς να κάνουν τη δουλειά τους. Θα σε προλάβω. Ναι. Και πριν λίγο, ενώ ερχόμουν εγώ στο στούντιο, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο που ζούμε αυτή την κατάσταση, εμένα με σταμάτησαν. Με σταμάτησαν πάνω στην πλατεία κιόλας. Μπράβο. Γι' αυτό είναι η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση. Είναι πιο τοποθετημένη σήμερα. Πριν μία ώρα, ρε παιδί μου. Μπράβο. Με σταμάτησαν δύο αστυνόμοι, ευγενικότατοι. Πήραν την ταυτότητα, είδαν το μήνυμα, πήραν τα στοιχεία μου. Ωραία και καλά, τελειώσαμε, προχωρήσαμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή εκπομπή. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα θα κάνουν ελέγχους. Εγώ αυτό που έχω δει, ας πούμε, που είδα και πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, ή το Σάββατο την Κυριακή, είδα ότι με τις μηχανές κάνανε γύρω-γύρω την πλατεία και στην ουσία λέγανε στον κόσμο να σπάσει. Ναι. Τώρα αυτό κατά πόσο έγκυται στην νομιμότητα ή όχι είναι άλλη η συζήτηση μεγάλη που δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Θέλω να πω ότι υπάρχει κινητικότητα από την αστυνομία. Προσπαθούν να ελέγξουν και να κουμαντάρουν το όλο ζήτημα. Κάνουν ελέγχους και σε μαγαζιά, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι τόσο πολύ ο έλεγχος σε σχέση με τα μετά του κορονοϊού που με ευχαριστεί. Είναι η παρουσία της αστυνομίας και η ευαισθησία της που έχει δείξει τους τελευταίους μήνες στο θέμα των παρανομιών των οχημάτων και των οδηγών. Είναι αρκετά δραστήρια πάντως τον τελευταίο καιρό. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι έχει αλλάξει σχετικά πρόσφατα ο διοικητής και ίσως να είναι και ένας από τους λόγους αυτός. Ναι. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με χαροποιεί και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι σε αυτό το βαθμό και γενικότερα να το εξελίξουν και στα θέματα ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με κλοπές και τα λοιπά. Να δούμε αν επιτέλους θα στρώσουμε όλοι. Ναι, ναι. Κάποια πράγματα δεν έχει να κάνει με καταπίεση, ας πούμε. Κάποια πράγματα ίσα-ίσα υποστηρίζουν την ελευθερία αυτού του είδους, η προστασία. Πάμε να προλάβω κι εγώ άλλη μία. Για να προλάβουμε το lockdown, παιδιά. Λοιπόν, εδώ μας λέει ο κύριος. Είμαι μέλος του Συλλόγου Γονέων του 7ου και διάβασα ότι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γνώριζαν τα προβλήματα που είχαμε εδώ και καιρό. Αφού τα γνώριζαν, γιατί δεν έκαναν τίποτα για πάνω από ένα χρόνο και τους έπιασε ο πόνος όταν δημοσιοποιήθηκε το ζήτημα? Εγώ θα σταθώ καταρχάς ότι ούτε ο ίδιος δεν μπορείς να διαβάσει τα γράμματά σου. Τι να κάνω, εντάξει, είμαι ντόκτορ. Πάμε να απαντήσουμε κιόλας. Ναι. Να απαντήσουμε. Τώρα, τι... Ναι. Θέλετε να γίνω κακό συνέχεια? Γιατί μου το κάνετε αυτό, δηλαδή? Γιατί μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις και πρέπει να με κάνετε κακό? Να σας πω κάτι, το απαντάτε μόνος σας. Δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα, εκτέθηκαν οι αρμόδιοι, άρα τρέξανε να το λύσουν. Είναι τόσο απλό, δηλαδή, αν δεν εκτεθούν, εγώ πιστεύω, δεν νοιάζονται. Αν δεν φτάσει στο αμήν να πάρει διαστάσεις, να το μάθει ο κόσμος και να ρεζιλευτούμε. Ναι.
Δεν έχει να κάνει με το ποιος, όποιος και να είναι. Ναι. Όποιος και να είναι. Γιατί να πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ας πούμε, να πρέπει να εκτεθεί κάποιος, να εκτεθεί η κατάσταση. Βέβαια, από την άλλη, είναι καλό να εκτίθονται τα προβλήματα όλα και νωρίτερα, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί εδώ διαβάσαμε ότι έχουν περάσει 400 και μέρες που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Μιλάμε για πάνω από χρόνο. Θεωρώ ότι στο τρίμηνο, τετράμηνο που δεν είχε γίνει τίποτα, έπρεπε να βγουν στη φόρα αυτά τα προβλήματα. Και όχι να περιμένουμε να περάσει πάνω από χρόνος. Επίσης, τρομερή ευκαιρία που θα μπορούσαν να τα φτιάξουν, όταν τα σχολεία ήταν κλειστά πόσο καιρό. Ναι. Μεσολάβησε και φοβερό. Καλοκαίρι. Μεσολάβησε 2 lockdown. Φοβερό, φοβερό. Πάμε και το τρίτο τώρα και ακόμα δεν. Φοβερό. Νομίζω ότι αυτά είναι και ζητήματα που δεν περιορίζονται μόνο, ας πούμε, στο εκάστοτε σχολείο ή στο εκάστοτε πρόβλημα. Δείχνουν όλη τη στάση, αν θέλετε, είτε πολιτική, είτε κοινωνική, είτε όπως θέλετε μεταφράστε το, της αρχής ως προς τα ζητήματα που αφορούν πραγματικά τον κόσμο. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, να αλλάξει αυτή η στάση. Έχουμε φτάσει 2021. Τώρα, αν οι πολιτικοί της Νέας Μύρνης έχουν μείνει στο 90, άντε 2000, όπου αυτά περνούσαν, ναι, καλά τα λες, από τότε είναι. Το θέμα είναι ότι βοηθήθηκε το συγκεκριμένο σχολείο, έστω και μετά τη δημοσιοποίηση, έστω και τόσο αργά. Εμείς λοιπόν θα σας πούμε ότι να το κάνετε πιο νωρίς, όταν δεν σας ακούνε, να τα δημοσιοποιείτε τα προβλήματα, γιατί μόνο έτσι υπάρχει τρόπος να βοηθηθείτε, μόνο όταν καταλάβουν ότι πραγματικά ο κόσμος θα δει τις όποιες αδυναμίες, ανικανότητες και τα λοιπά, μόνο τότε ίσως να νοιαστούν παραπάνω. Και μακάρι να αλλάξει σύντομα αυτό και να νοιάζονται χωρίς να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτά για σήμερα. Αυτά, ναι, δυστυχώς, γιατί πρέπει να προλάβουμε και τον περιορισμό, την κάθαρση. Ναι. 9 η ώρα ακριβώς, όλοι κλειδώνεστε. Α, να θυμίσουμε τα καπάκια. Ναι. Ακόμα, από τον Νοέμβρη που τρέχουμε τη δράση με τα καπάκια, συγκεντρώνουμε καπάκια. Τώρα ετοιμάζουμε μέσα στη εβδομάδα να παραδώσουμε τη δεύτερη δόση, να γεμίσουμε δεύτερο φορτηγό. Η ανταπόκριση σας είναι τρομερή πραγματικά. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλές σακούλες. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Η δράση που βοηθάμε. Και ελπίζουμε να μας φέρετε περισσότερα. Θα είμαστε κοντά σας σύντομα και στο Facebook να σας θυμίσουμε στους περισσότερους για τη δράση όσους δεν βλέπετε την εκπομπή. Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα ξανά από το στούντιο. Από το στούντιο, ναι. Δεν θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει, μας αρέσει το live, το έχετε καταλάβει. Και να κάνω και λίγο ένα spoiler. Πες. Θα έρθουμε σύντομα με πολύ περισσότερες δράσεις. Να το θυμάστε αυτό. Και να θυμάστε ότι κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Εδώ είμαστε, κάτω πράξη, με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.